Στη μονογραφή των συμβάσεων παραχώρησης για την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων σε δύο θαλάσσια οικόπεδα, νότια και νότιοδυτικά της Κρήτης, καθώς και σε έναν στον Κυπαρισιακό κόλπο, προχώρησαν ο Υπουργό Περιβάλλοντος και ενέργεια Γιώργος Σταθάκης, ο Πρόεδρος Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και οι εκπρόσωποι των εταιριών Total, Texon Mobile και Ελπέ. Η διαδικασία για την Κρήτη ξεκίνησε πριν από 18 μήνε, όταν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τι εταιρείε. Ακολούθησε ο διεθνή διαγωνισμό, κατοχυρώθηκε στι συγκεκριμένε εταιρείε και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι διαπραγματεύσει για το τελικό κείμενο τη συμφωνία. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε και η μονογραφή για τη συμφωνία για τον Κυπαρισιακό. Ουσιαστικά, όπω τόνισε και ο Υπουργό Περιβάλλοντο, Γιώργο Σταφάκη, κλείνει ένα μεγάλο κύκλο συμφωνιών όλων των πεδίων υδρογονανθράκων για τα οποία είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον σε προηγούμενου διαγωνισμού. Συνεπώ, ανοίγει ένα τεράστιο πεδίο για την έρευνα και τελικά την εξόριξη υδρογονανθράκων στην Ελλάδα που τοποθετεί την χώρα στο χάρτη των χωρών που φιλοδοξούν να παράγουν τα επόμενα χρόνια. Τι αμέσω επόμενε εβδομάδε αναμένεται η συμφωνία και για το υπεράκτιο μπλοκ του Ιωνίου και στη συνέχεια προχωράει η σταδιακή επαναπροκήρυξη και άλλων θαλάσσιων και χερσαίων περιοχών. Σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία, έχει ενσωματωθεί 100% όλη η Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία, που είναι η αυστηρότερη στον κόσμο. Όλα τα στάδια έρευνα γίνονται με διάφανο τρόπο, σε συνεργασία με τι τοπικέ κοινωνίε, σε κοινέ επιτροπέ παρακολούθηση. Υπάρχουν θεσμοθετημένε οι αυστηρότερε προδιαγραφέ ασφαλεία. Καθώ και οι μηχανισμοί με του οποίου αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε πρόβλημα και όλα έχουν ενσωματωθεί και στι συμβάσει που κινούνται στο πλαίσιο του νόμου. Ο Υπουργό Περιβάλλοντο Γιώργο Σταθάκη υπογράμισε ότι πρόκειται για την ισχυροποίηση του γεωστρατηγικού ρόλου τη Ελλάδα στην περιοχή.